Στην καινούργια χρονιά, το οποίο θέλαμε να το κερδίσουμε, τα καταφέραμε. Πήραμε για μας τρεις σημαντικούς βαθμούς. Σίγουρα η εμφάνιση δεν θα ήταν αυτή που έπρεπε. Υπήρχε νευρικότητα στα παιδιά, φάνηκε σε όλου, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και όταν προηγηθήκαμε 1-0 στο παιχνίδι. Αυτή η νευρικότητα μας έφερνε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σε εύκολα λάθη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι η ομάδα κέρδισε και πήρε τους τρεις βαθμούς. Εντάξει, σίγουρα αν θέλεις να έχεις διάρκεια, πρέπει το κάθε παιχνίδι πρώτα απ' όλα να το βλέπεις ξεχωριστά. Ανεξάρτητα με ποιον παίζεις, λέγαμε ότι η Μύκονος είναι μια ομάδα η οποία αυτόν τον καιρό δεν είναι σε καλή κατάσταση, σαν και την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε ένα παιχνίδι εντός έδρας. Πολλοί το θεωρούσαν εύκολο παιχνίδι, φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι για μας. Σίγουρα το παιχνίδι το κάνεις εσύ εύκολο, εσύ το κάνεις δύσκολο. Εντάξει, το σημαντικό για μένα είναι ότι κερδίσαμε. Η νευρικότητα έρχεται στα παιδιά από το θέλω τους να κερδίσουν το παιχνίδι. Πρέπει όμως να μάθουμε να ζούμε και με αυτή την πίεση, γιατί κι άλλες ομάδες θα έρθουν να παίξουν εδώ πέρα στην έδρα μας. Θα αντιμετωπίσουμε ξανά τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Μια ομάδα η οποία μας περιμένει, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή και πάνω απ' όλα θέλει καθαρό μυαλό, που σήμερα εμείς πολλές φορές δεν το είχαμε, εκτός από τη φάση του πρώτου γκολ. Νομίζω που εκεί ο Ανδρέας λειτουργήσε τελείως με καθαρό μυαλό και έβγαλε την μπάσα που έπρεπε για να προηγηθούμε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Υγεία.